Από Δευτέρα θα συζητήσουμε από πολλά Δευτέρα πράγματα. Τι θα συζητήσετε, ακριβώς, κύριε Μανεσιώτη, από πάρα Δευτέρα. Καλά. Αυτό το οποίο ευαγγελίζεστε εσείς, κύριε Μανεσιώτη, από Δευτέρα, να πεινά... δεν θα υπάρχει χώρα, κύριε Μανεσιώτη. Σταματήστε σοβαρά. Επιτέλους. Σταματήστε. Εσείς όταν σας λέγαμε το 2010... Έχουμε παρακολουθήσει την πορεία σας, ναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Προσγειωθείτε, προσγειωθείτε, διότι εσείς θα έχετε το μεγάλο πρόβλημα και το συνάφι σας, κύριε Μανεσιώτη. Εσείς θα το έχετε, δεν ακούγεται κανένα. Κύριε Μανεσιώτη, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, να αφήσουμε να ολοκληρώσει, να κάνουμε εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε μια αντιμετωπιστική συζήτηση. Για εξηγήστε μας με το όχι. Αυτά που βλέπετε τώρα γίνονται την τρίτη μέρα. Απαντήστε αυτό που σας λέω. Εταιρείες στα προϊόντα για να σου κερδίσουν. Όχι κύριε, όχι κύριε Μανεσιώτη. Λέτε ψέματα. Όχι. Λέτε ψέματα. Σε επιχειρηματικότητα λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Το και ξέρετε και λέτε κρίσης, ψέματα συνειδητά από το 2010 και ναι. Σε βάρος του επιχειρηματικού μπράβο, κόσμου. Μπράβο. Τώρα όταν σας λέγαμε, πέστε το όταν σας λέγαμε σαν FM Voice, όταν σας λέγαμε από το FM Voice, αλίμονο. Θα απαγορεύσουμε να ακούγει τη δική μας φωνή και να ακούγεστε μόνο εσείς. Τι εκπροσωπείτε, κύριε Μανεσιώτη. Εσείς τι εκπροσωπείτε, κύριε Μανεσιώτη. 650.000 επιχειρήσεων. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Και προσπαθούμε να παρακαλέσουμε 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, παρακαλούμε πολύ. Για μαζευτείτε. Πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί δεν θέλει να ακούγεται η άλλη φωνή. Πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε. Να πείτε τίποτα, για τα